Κύριε Μοδρατσάκη, τέλη του μήνα Σεπτέμβρη, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι με πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας, το νοσοκομείο πέρασε αρκετά κύματα. Αλήθεια, ποια είναι η εικόνα σήμερα? Κοιτάξτε, η εικόνα η οποία μπορούμε να πούμε σήμερα έχει κάπως καλυτερεύσει. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι εφημερίες της μονάδας τεχνητού νεφρού και της μονάδας εντατικής θεραπείας έχουν καλυφθεί με γιατρούς. Μετά με τη βοήθεια της διοίκησης της 7ης ύπεχη του κυρίου Παπαβασιλείου καλύφθησαν εφημερίες στο νεφρό και στην εντατική με γιατρούς από τον ιδιωτικό τομέα και από νοσοκομεία του Ηρακλείου. Επίσης, στο νοσοκομείο έχουν προσληφθεί 3 γιατροί. Ένας είναι γενικός χειρουργός, ο οποίος θα βοηθήσει στο ΤΕΠ και τη χειρουργική κλινική, οπότε οι εφημερίες μας από τώρα και στο εξής θα είναι καλυμμένες. Έχει έρθει ο δεύτερος οφθαλμίατρος, οπότε θα αποσυφορηθεί λίγο η πίεση από τον κόσμο για να στα οφθαλμολογικά περιστατικά και τα χειρουργεία θα αυξηθούν με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης έχει έρθει και ένας παθολόγος καινούριος, οπότε και η παθολογική κλινική καλύπτει τις εφημερίες της και μετά από χρόνια, τον άλλο μήνα, θα λειτουργήσει και παθολογικό ιατρείο, οπότε θα εξυπηρετήσει αυτό το κομμάτι το οποίο είναι σε έλλειμμα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Και ένα καινούριο είναι ότι θα έχουμε και από τον άλλο μήνα θα αρχίσουν και εργοθεραπείες στο νοσοκομείο, οι οποίες δεν γίνονται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει σε καμιά δομή στο νομό Λασιθίου, οπότε να καλύψουμε ό,τι και να μπορούμε να καλύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Με βάση και τις εξαγγελίες που ακούσαμε από τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, κύριε Μοδρατσάκη, δίνονται κίνητρα σε γιατρούς να έρθουν σε περιφερειακά νοσοκομεία. Το Λασίθι είναι στην πρώτη ζώνη ακόμα, παραμένει εκεί. Εκτιμάται ότι οι προκηρύξεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα θα έχουν το κίνητρο το επιπλέον και να έρθουν και άλλοι γιατροί στην περιοχή μας? Ναι, το κίνητρο θα το έχουν. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ζητάγαμε και χρόνια να υπάρχουν και μισθολογικές αναβαθμίσεις. Οπότε ναι, θεωρώ είναι θετικό αυτό το μέτρο. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στο επόμενο διάστημα. Αλλά το ότι θα είναι θετικό για το νοσοκομείο, μας να πιστεύω ότι θα είναι θετικό. Οπότε εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα το νοσοκομείο θα λειτουργεί με καλύτερες προϋποθέσεις, χωρίς να υπάρχουν κενά σε ακτινολόγους, σε άλλες ειδικότητες που είναι σημαντικές για την καλή λειτουργία του? Το θέμα του ακτινολογικού και του ανεσιολογικού συνεχίζει να είναι ένα πρόβλημα. Γίνονται πάντως συνεννοήσεις και με ιδιώτες γιατρούς κατά πόσο μπορούν να έρθουν να μας καλύψουν σε εφημερίες ή να βοηθήσουν την πρωινή λειτουργία των τμήματων. Θα το δούμε στο απότερο μέλλον τι αποτελέσματα θα έχουμε. Από τα χειρουργεία πάνε αυτά καλά ή έχουμε πάλι μεταφορές σε χειρουργία του νοσοκομείου Ιεράπετρας και από την Ιεράπετρα εδώ, κύριε Μοδρατσάκη? Είναι αυτή τη στιγμή, ισχύει αυτή η συνεργασία μεταξύ των δύο νοσοκομείων. Δηλαδή, 7 μέρες μας καλύπτει η Ιεράπετρα, τις υπόλοιπες μέρες καλύπτουμε εμείς. Ναι, αν χρειαστεί να μεταφερθεί περιστατικό, ναι, μεταφέρεται. Ναι. Πάντως η συνεργασία συνεχίζει, ισχύει. Εντάξει.